Καλησπέρα κυρία Μηλιαράκη. Πέρα. Με αφορμή συζητάμε ένα επιστημονικό συνέδριο που αφορά σε όλη τη Μεσόγειο για το χαρούπι. Ναι, ακριβώς. Το οποίο το διοργανώνουμε και θα ξεκινήσει αύριο και θα αύριο στο Ηράκλειο θα είναι η έναρξη και το Σάββατο στο Χαρουπόμιλο στο Πάνορμο. Παρασκευή λοιπόν στο Ηράκλειο. Ναι, έχει γίνει κάποια αλλαγή. Ναι. Είχαμε πει ότι είναι στη Βικελαία, αλλά θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Λότζια. Ναι. Στις 5 η ώρα. 5 η ώρα λοιπόν στο Δημαρχείο στη Λότζια. Ναι. Και στη συνέχεια το Σάββατο, κανονικά στο Χαρουπόμηλο από τις 10 το πρωί. Ακριβώς. Ναι. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Μηλιαράκη, είχαμε ξαναμιλήσει βέβαια για το χαρούπι και σε παλαιότερη εκπομπή και μας είχατε πει τότε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια προσπάθεια να συνενωθούν περιοχές της Μεσογείου που παράγουν χαρούπια. Άρα λοιπόν έχετε προχωρήσει το θέμα, έχετε φτάσει σε κάποιο επίπεδο για να γίνεται και αυτό το συνέδριο. Αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε, που ξεκινήσαμε όπως πολύ σωστά είπατε πριν από ένα χρόνο και περισσότερο. Είχαμε καλέσει πρώτα παραγωγούς από την Κρήτη καλλιεργητές, είδαμε ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα. Υπάρχει και θετικό κλίμα στην αγορά, μια και βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα προϊόντα διατροφής περισσότερο χαρουπιού. Ο κόσμος λοιπόν, όπως είπατε στην αρχή, αρχίζει να εκδικείται το χαρούπι, μια που ήταν παραγωνισμένο. Κάπως έτσι. Αρχίζει να παίρνει τη θέση του σιγά σιγά στη συνειδήση των ανθρώπων. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια ήταν παραγωνισμένο και ταυτισμένο με την ένδυα, με τη φτώχεια. Μια και μας έσωσε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το λοιμό. Οι άνθρωποι μετά το ταυτίσανε με τις δύσκολες αυτές στιγμές που περάσανε. Τώρα λοιπόν επανέρχεται δυναμικά μέσα από προϊόντα διατροφής τα οποία είναι εξαιρετικά. Είναι ένα πολύ υγιεινά τρόφιμα. Είναι μια σούπερ τροφή που σιγά σιγά θα πάρει τη θέση της στην αγορά και στην παραγωγή. Όχι μόνο επιστρέφει κυρία Μηλιαράκη το χαρούπι, αλλά πια είναι και ένα είδος, δεν θα το πούμε ακριβώς πολυτελείας, αλλά θεωρείται τόσο πώς να το πούμε, στα ελληνικά, πολύ ένα must φαγητό. Είναι θέμα υγείας. Ναι. Αλλά έχει γίνει πια και μια συνήθεια και κατευθύνεται συνεχώς κόσμος προς τη χρήση του και επειδή υπάρχουν και πια πολλά προϊόντα που παράγονται από αυτό. Έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ναι, βέβαια. Εμείς είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια που σας έλεγα πριν από 1,5 χρόνο. Κάναμε ένα προσυνέδριο πέρυσι τον Ιούνιο προσπαθώντας να οργανώσουμε και το ίδιο το συνέδριο που γίνεται τώρα. Επίσης κάναμε μία πρόταση στην UNESCO για να μπει στην εθνική λίστα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η αγροδιατροφική παράδοση του χαρουπιού στην Κρήτη. Ναι. Αυτό είναι ένα αναμονή, έτσι. Των αποτελεσμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ενταχθεί, γιατί είναι το αξίζει δηλαδή. Ναι. Έχει και μια ιστορία πίσω του, οι κάποιοι παλιότεροι που θα τα έχουν ακούσει και από τους δικούς τους γονείς ξέρουν γιατί μιλάμε και για τη χρήση του και σε εποχές που υπήρχε και πολύ μεγάλη παραγωγή, έτσι δεν είναι, γιατί ίσως μετά... Ναι, το περίεργο ότι παλιότερα η Κρήτη ήταν γεμάτη από χαρουπιές που σιγά σιγά τις αντικαταστήσανε με άλλες καλλιέργειες. Ήθελα να σας πω ότι ένα από τα θέματα που θα εξετάσει το συνέδριο είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της καλλιέργειας της χαρουπιάς.
όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά στη Νότια Μεσόγειο, όπου καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί με την ξηρασία τη μεγάλη που θα έρθει και που ήδη έχουμε δει τις αλλαγές του καιρού, ίσως η χαρουπιά να μας σώσει ξανά, δηλαδή να είναι ένα δέντρο το οποίο θα μας οδηγήσει σε νέα προϊόντα τα οποία θα έχουν άλλη αξία. Το λέτε γιατί είναι ένα ανθεκτικό δέντρο και δεν θέλει και πολλά πολλά, δέντρο στην ουσία που μπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλη ξηρασία. Είναι το δέντρο της αντοχής και της αυτάρκειας. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς βλέπετε, γιατί και όταν είχαμε ξαναμιλήσει υπήρξαν άνθρωποι που μας ρωτούσαν αν θα ήταν ενδεχομένως και επικερδές βέβαια το να ασχοληθούν με τη χαρουπιά, δηλαδή το να... Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που έχουν ερωτήματα, γι' αυτό κάνουμε και αυτό το συνέδριο. Οι άνθρωποι που έχουν ερωτήματα και προσπαθούν να δουν αν συμφέρει και τι μπορεί να γίνει, να έρθουν να παρακολουθήσουν, να μάθουν όσο περισσότερο γίνεται για το τι σημαίνει το χαρούπι όσον αφορά και τη διατροφή αλλά και τη φαρμακευτική του αξία, και να δουν στο μέλλον, να δουν αν μπορούν να καλλιεργήσουν ξανά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μέσο που μπορεί να μας φέρει πολύ ωφέλη και στην τοπική οικονομία. Ναι, είναι το ζητούμενό μας αυτό. Ναι, με δεδομένο ότι νομίζω είναι ευδοκιμή παντού, έτσι δεν είναι? Δεν είναι δηλαδή σε συγκεκριμένες περιοχές. Ναι. Και φανταστείτε ότι είναι ένα δέντρο το οποίο μας δίνει και τον καρπό του, το οποίο είναι εξαιρετικός, αλλά μας δίνει και αλεύρι. Ποιο άλλο δέντρο δίνει αλεύρι? Ναι. Και το οποίο αλεύρι είναι πάρα πολύ υγιεινό. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της χρησιμότητας τώρα, και επειδή όπως είπαμε και δεν θέλει πολύ περιποίηση και παντού μπορεί να αναπτυχθεί, υπάρχει και ζήτηση, έτσι δεν είναι, από την αγορά και από ανθρώπους που ασχολούνται πια, δηλαδή παραγωγής, από εταιρείες, που βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα από το χαρούπι. Ίσως είναι και μια διέξοδος αυτή. Οι ειδικοί βέβαια μπορούν να πούν τώρα τα τι και τα πώς. Ναι. Κοιτάξτε, στο συνέδριο έρχονται άνθρωποι, οι καλεσμένοι μας είναι από διάφορες χώρες της Μεσογείου. Οι ερευνητές που φέρνουμε είναι οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται συνεχώς σχεδόν αποκλειστικά με το χαρούπι. Και θα θίξουμε διαφορετικούς τομείς, από τη διατροφή και τη φαρμακευτική του αξία, μέχρι, όπως σας είπα, το κλίμα και την καλλιέργεια επίσης, τον τρόπο καλλιέργειας. Γιατί φανταστείτε ότι έρχεται κάποιος από την Ισπανία, ο οποίος μας μεταφέρει όλη την τεχνογνωσία των Ισπανών. Με ποιο τρόπο καλλιεργούνται τα δέντρα στην Ισπανία, που είναι μια μοναδική ευκαιρία για έναν κριτικό να έρθει να το παρακολουθήσει. Ναι, είναι πιο προχωρημένα και τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η Ισπανία είναι η πρώτη στη Μεσόγειο και σε καλλιέργεια και σε παραγωγή προϊόντων. Έχουμε εικόνα. Έχουν μια τεχνογνωσία που δεν την έχουν οι άλλες χώρες. Ναι, εμείς έχουμε εικόνα εδώ τώρα τι παράγουμε, κυρία Μηλιαράκη, και πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με τη χαρουπιά, τουλάχιστον να είναι καταγεγραμμένοι. Είναι λίγοι αυτοί που παράγουν, αλλά εν δυνάμει νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια... Εν δυνάμει είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν με εκτάσεις γεμάτες χαρουπιές, επειδή τις φύτεψαν μέσω προγραμμάτων επιδότησης για αναδάσωση. Και όχι για αξιοποίηση, όπως λέμε, για καλλιέργεια, για να μπορέσουν να αποδώσουν οι χαρουπιές. Πήραν λοιπόν την επιδότηση και μετά εγκαταλείφθηκαν αυτές. Κάποιοι από αυτούς μπόρεσαν και ασχολήθηκαν, είναι λίγοι, αλλά είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά, γιατί βλέπουν ότι στο μέλλον μπορεί να είναι ένας τρόπος πλουτισμού η χαρουπιά. Ναι. Ενθαρρυντικό είναι αυτό, έτσι αναμφίβολα.
Και μιας και είπατε για την Ισπανία και από την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Αίγυπτο, έτσι, και την υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια, θα είναι άνθρωποι να μιλήσουν στο συνέδριο. Έχουν από την Αίγυπτο, όπως σας είπα, όπως είπατε και εσείς, ναι, από την Κύπρο, που επίσης στην Κύπρο κάνουν, είναι πολύ πιο προχωρημένοι και κάνουν μια τεράστια προσπάθεια μαζί με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για να μπορέσουν μέσα σε πολύ λίγα χρόνια να κάνουν αυτή τη διαφορά που λέμε. Δηλαδή την αύξηση της καλλιέργειας, τα ποιοτικά προϊόντα, και θα συμμετέχει στο συνέδριο κάποιος από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου για να μας μεταφέρει όλο αυτό το σχεδιασμό της Κύπρου, που είναι πολύ σημαντικό να το παρακολουθήσουμε. Και πώς συνδέεται το χαρούπι με το πάνορμο, αν κάποιος έχει την απορία, έτσι, ήταν μια κατεξοχήν περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι είναι μια... Εμπορεί και που φεύγαν έτσι... Ήταν η πρώτη περιοχή σε χαρουπιές του παρελθόν. Δηλαδή στη δεκαετία του 60, του 65 που έχουμε βρει στοιχεία, ήταν η πρώτη στην Κρήτη, ναι, που καλλιέργεια χαρουπιάς. Τότε λοιπόν υπήρχαν πολλοί χαρουπόμιλοι σε όλη την Κρήτη. Ένας από αυτούς είναι στο Πάνορμο. Τον βρήκαμε εγκαταλελειμμένο, τον αναστηλώσαμε, τον μετατρέψαμε σε χώρο τέχνης και πολιτισμού. Σώσαμε τα μηχανήματα μέσα και αυτός ο χώρος μας οδήγησε στο χαρούπι και στη χαρουπιά. Γιατί είναι γεμάτος μνήμες που έχουν να κάνουν με την περιοχή εκεί, αλλά και όχι μόνο. Και από εκεί έφευγαν και μεγάλες ποσότητες, έτσι, χαρουπιού με πλοία. Ήταν εμπορικό εξαγωγικό λιμάνι το Πάνορμο και γινόταν εξαγωγή όλων των προϊόντων της περιοχής. Και... ένα από αυτά τα προϊόντα ήταν τα χαρούπια. Ήταν και τα κύτρα βέβαια. Ναι. Αλλά τα χαρούπια παίζανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένας τόπος πολιτισμού βέβαια, το Πάνορμο, και πολύ όμορφος από μόνος του, αλλά έχετε καταφέρει εκεί και με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμο να αποτελείτε ένα πολύ ωραίο πυρήνα πολιτισμού, η αλήθεια είναι, με πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις κάθε φορά. Τις αναφέρουμε και εμείς. Να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ναι. Και αποκέντρωση, κυρία Μιλιαράκη, και αποκέντρωση. Ναι. Εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και, ναι, ευχαριστώ πολύ. Και σε έναν δρόμο του χαρουπιού που, ναι, μπορεί να χαραχτεί. Είναι το σημαντικό, ναι. Και να τον διαβούμε όλοι. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σας.